ευρώ απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας. Τρίτη αγωνιστική σήμερα για το κύπελο. Και τα καναμανάρια αντιμετωπίζουν τους Runner Gun. Πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες έχουν κλείσει ήδη την θέση τους στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και σήμερα μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή που θα δερματίσει στην κορυφή του ομίλου και ποια θα είναι εκείνη η οποία θα πάρει την δεύτερη θέση. Ξεκίνημα λοιπόν με τους Runner Gun να έχουν την πρώτη κατοχή και τον Μποτόνι να κάνει το λάθος. Να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Αφού δούμε πώς θα καταλήξει το πρώτο σούτ. Ευτυχώ από τον Ντουτσό. 2-0. Ανοίγουν λοιπόν λογαριασμό οι γεπεδούχοι, οι οποίοι ξεκινούν με Σταματιλιάκο, Νερούτσο, Προκόπο, Ευσταθίου, Σκληρό και Παπαχριστόδουλου. Στους πρώτους πέντε, ενώ από την άλλη του Ραναγκάν έχουμε Λαζαρέτο, Ματζιάρη, Μποτόνι, Ντούφα, Αναστάσιο Πρισι και Αναστάσιο Πρισιμιτζή. Πήραν εδώ τώρα οι μπλε με τον Παπα Ευσταθίου. Βλέπει τις επιλογές του ο Σκληρός. Ο Ευσταθίου ξανά. Αυτό στο πλάι. Πήγε προς τα μέσα, δεν μπορούσε να ευστοχίσει ο Παπα Χριστοδούλου. Τώρα τρέχει, αλλά ρίχνει ταχύτητα ο Πρισιμίτζης, ο οποίος θα χάσει τελικά. Μακρινή πάσα. Δεν είναι καλό το τελείωμα όμως από τον Νερούτσο. Είναι με την κατάσταση ο Τούφας, αυτός θα κατεβάσει. Ανέστην το πρώτο τους καλάθι Runner Gun. Πρισιμίτζης έχει πάρει θέση κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Κλείνεται και από αρκετό κόσμο. Μποτόνις βρέθηκε στην περιφέρεια, στόχισε. Το μάζεψε ο Λιάκος. Νερούτσος παίζει με πλάτη. Πάσα έξω, ο Παπα Ευσταθίου θα πάρει το τρίποντο, ευστοχή για το 5-0. Μποτόνις πάει κατά μέτωπον. Φτάνει κοντά στην ρακέτα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά την φάση. Και τώρα Παπα Ευσταθίου. Βλέπει τις επιλογές του ο Λιάκος. Να έχει κάνει βήματα. Κίνησε το σταθερό. Πέπεσε έτσι στην παράβαση. Συνέχεια με Ντούφα. Διανύουμε σιγά σιγά τα πρώτα τρία λεπτά. Ακόμα δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν οι Runner Gun. Ο Μποτόνις εδώ θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Θα περάσει έτσι αν εκμεταλλευτεί και αυτή η επίθεση. Πάμε στο δούλου. Θα πάει Ευσταθίου, έπαιξε με τον Σκληρό. Έκανε την κίνηση ο Νερούτσο στον ίδιο. Ο Σκληρός του πέρασε και την πάσα. Έκλεψαν ωστόσο οι κόκκινοι. Και τώρα ο Ντούφας εξετάζει τις επιλογές του, πέφτει πάνω του. Ο Σκληρός τον κλείνει και αφήνει τώρα στον Πρισιμιτζή. Λαζαρέτος γυρίζει ωραία το κορμί του, αυτό είναι το πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. 5-2, πρώτη πόντι στο μάτς για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Το Βαχριστοδούλου σηκώνεται, δεν βρίσκει στόχο. Ντούφας μάζεψε, έπαιξε με τον Μποτόνι. Γρήγορος ο ρυθμός σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά τη φάση. Παχιστοδούλου. Παίζει με πλάτη ο Νερούτσος. Αφήσει έξω. Λιακός θα πάρει μια καλή εκτέλεση. Παραμένει έτσι το 5-2. Thank you.
τις δύο ομάδες. Γιατί έχουν υπάρξει αρκετές κρίνιες σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Βοτώνης, Λαζαρέτος. Γυρίζει εκεί κοντά σε τρεις. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Ο Βαχτιστόπουλος έπαιξε με τον σκληρό. Πυρονερούτσος εκτέλεσε από την κορυφή μπαλά στο σίδερο. Κερδισμένος ο Πρισιμίτζης εκεί στο rebound. Γιάννη όλο το δρόμο υψώνει, Λαζαρέτος μάζεψε. Δεν μπορεί εκείνος να τελειώσει καλά. Αμένει ευκαιρία εδώ για τους Ραναγκάν ώστε να πλησιάσουν. Παπαχριστόπουλος θα χτύπησε γρήγορα για τα μανάρια. Δεν έρχεται όμως το καλάθι. Κάπως βιαστική εδώ η επιλογή νομίζω. Γι' αυτό αντιδράει και ο Καμπόλης από τον Πάκο. Ποτώνης κερδίζει το φάουλ. Θα βάλει και το καλάθι. Και μια τεχνική ποινή κιόλας στον Πάπα Ευσταθίου. 7, όχι με συγχωρείτε, 5-4. Τώρα θα εκτελεστεί η βολή της τεχνικής ποινής. Τώρα θα εκτελεστεί η συμπληρωματική βολή του Μποτόνη. Αστοχή στην... στην μία. Τώρα θα πάει η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Θα την βάλει αυτή, θα ισοφάρει κιόλας σε 5-5. Εκτός ο Παπα Ευσταθίου. Στην θέση του ο Γαβαθάς για τα μαναριά Παπαχριστοδούλου. Γαβαθάς με τον Μποτόνη μπροστά του. Λιάκος θα πάρει εκεί δύσκολα. Βρήκε και την πάσα για τον σκληρό. Ένα μαρκάρι στο το σουτ. Ψηλότερο Πρισιμιτζής. Επιστρέφει άμεσα η άμυνα των μπλε. Πρισιμιτζής έκανε το κόψιμο. Ποτώνης του σέρβιρε. Και έγινε το φάουλο από τον Παπα Χριστοδούλου. Νέες βολές. Στη γραμμή ο Πρισιμιτζής. Θα βάλει μπροστά τώρα την ομάδα του, 5-6. Χαμένη δεύτερη. Καθαρίζει σε δεύτερο χρόνο ο Λιάκος. Είστε από Παχριστοδούλου και πήγαινε τώρα στον Αγαβαθά. Παχριστοδούλου. Στέκεται στην κορυφή. Μπήκε το καλάθι, μετράει κανονικά. Και έχει υπάρξει και στήριγμα. Για φάουλ που έχει γίνει μακριά από την μπάλα, αν έχω καταλάβει καλά. Δεν μετράει τελικά το καλάθι. Και έχει γίνει φάουλ. Από το νούμερο 7 από τον Ματζιάρη. Θα σε επανέφερε για τον σκληρό. Σκληρός έχει βάλει στην πλάτη τον Ντούφα. Με το ένα χέρι εδώ θα εκτελέσει ο λαός καλά ο Νερούτσος. Και τώρα Ντούφας. Μαζιάρης. Πάσα έξω για τον Πρισιμιτζή. Μποτώνει στα 7 δευτερόλεπτα. Πάει κόντρα σε όλους, δεν θα τα καταφέρει. Μπάλα είναι για τα μαναριά, καθώς τελευταίος βρήκε ο Ματζιάρης. Φραγκίσκος Πρισιμιτζής τώρα στο μάτς. Πήρε την θέση του Ματζιάρη. Παπα Χριστοδούλου βρέθηκε στο παρκέ. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στην κατοχή του. Λίγοντα τον Πρισιμιτζή θα του πάρει το φάουλ τελικά. Τρίτο ομαδικό και για τους run and gun. Καβαθάς. Το
χώρο για σούτ, επιλέγει την πάσα. Ρούτσος προσπαθεί να βρει λίγο χώρο, κάνει τις προσπίσεις, αστοχή, Λαζαρέτο είναι εκεί και μαζεύει. Έκλεψε ο Γαβαθάς, γρήγορα και πάλι στην επίθεση στα Μανάρια. Ψάχνει κάποια βοήθεια, του τη δίνει ο Σκληρός. Που εισπάει να απειλήσει κατευθείαν, δεν τελειώνει καλά. Και τώρα μαζεύει ο Πρισιμιτζής. Ζητάει ο Μποτώνης στην άλλη πλευρά, παρακινδυνευμένη πάσα, έκλεψαν τελικά και πάλι. Φιλοξενούει η γηπεδούχη, με συγχωρείτε. Γαβαθάς, το ύψος των βολών, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Για το 7-6. Πρισιμιτζής. 2-40 για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Με τα Μανάρια να έχουν ανακτήσει το προβάδισμά τους. Τουφάς από την γωνία, δεν σημαδεύει σωστά, Μποτώνης. Μάζεψε, γύρισε πρόσωπο στο καλάθι, δεν το έκανε το χατήρο όμως η μπαλά. Πρισιμιτζής. Για τρεις μέσα τώρα. 7-9. Βρήκαν και άλλη ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι. Και πέρασαν και πάλι μπροστά. Σκληρός. Λιάκος προσποιήθηκε. Πυρογαβαθάς. Παίξε και πάλι με τον Λιάκο. Σκληρός στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Δεν έχει δει το ρολόι. Ο Λιάκος δεν πρόλαβε να διώξει την μπάλα από τα χέρια του Έγκαιρα. Λάθος λοιπόν από τα Μανάρια. Και έχουμε αλλαγές για τους γηπεδούχους τώρα. Καραμάνος περνάει στο μάτς. Όπως ο Καραμπούλας. Ντούφας. Ο Τόνις θέλει να ξεφύγει από τον Γαβαθά. Σηκώνεται για δύο, το βάζει. Για το 7-11. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Καραμάνος πρώτος στο επαφές με την μπάλα. Παίζει με τον Σκληρό. Ρούτσος είδε τον Γαβαθά στην κορυφή. Αυτός θα πάρει το τρίποντο, δεν ήταν καλή εκτέλεση. Μποτώνης. Ωραία, θα φτιάξει χώρο. Θα βρει και το καλάθι ξανά ο ίδιος το σκοράρι. 7-13 και έχουμε το time out για τα Γκραν Μανάρια. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Στο 7-13 έχουμε καταφέρει να φτάσουν οι Ράρενγκαν με τον Μποτώνη να παίρνει πάνω τις τελευταίες προσπάθειες και να φέρνει αποτέλεσμα ώστε να φτιάξει μια διαφορά 6 πόντων τώρα οι φιλοξενούμενοι. Από το πλάι δεν θα μπορέσει να βρει στόχο ο Καραμπούλας. Και τώρα ο Μποτώνης. Πάσα έξω. Τρίποντο του Τζουβάρα. Όχι καλό. Καραμάνος. Βρήκε τον Γαβαθά, ωραία. Θα τελειώσει εκείνο στην φάση. Μετά από την πολύ ωραία σου του Καραμάνου. 9-13. Σιμιτζής, δεν θα περάσει πάσα για τον Λαζαρέτο. 13 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Και ο Κυρτάτος τώρα στο παρκέ για αυτή την τελευταία επίθεση. Μποτώνης. Πάει προς τα μέσα, κόντρα σε υψωμένα χέρια, δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Έξι δευτερόλεπτα τώρα. Επαναφορά ο Μποτώνης, πήρε ο Πρισιμιτζής και εκτέλεσε από κοντά και μπήκε μέσα η μπάλα για το 9-15. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη περίοδος με ένα συν 6 των Run and Gun. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος εδώ στο Κρίσο Τζοφρίας. 9-15 το σκορ μπροστά οι Runner Gun, οι οποίοι προηγούνται κοντά στα Γκραν Μανάρια.
Η πάσα του Αλεξανδρίδη δεν βρήκε κανέναν αποδέκτη. Και τώρα συνέχεια στο μάτς με τον Φραγκίσκο Πρισιμιτζή να κατεβάζει. Με πλάτη εκεί θα γυρίσει, ωραία, δεν μπορεί όμως να ευθοχίσει ο Κυρτάτος. Να βαθάσει, έφυγε γρήγορα στην πλευρά κοντά στον Μποτόνι. Κέρδισαν οι κόκκινοι. Αλλά θα κλέψει ο Καβαθάς. Μαλαδίστησε από τα χέρια του Ηλία. Κατοχή έτσι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Μποτόνης. Πήρε το σκρίν, έμεινε με τον Καραμπούλα. Μάχες εκεί, βγήκαν κερδισμένοι μπλε. Μέχρι το τέλος του δρόμου ο Καραμάνος. Έχει γίνει το φάουλ. Θα τον στείλει στην γραμμή για δύο βολές. Επανάληψη της βολής, καθώς πέρασε το γραφτό Τζουβαράς. Θα την βάλει τώρα ο Καραμάνος. Δέκα, δέκα, πέντε. Πρισιμίτζης. Πήρε το σκριν, έπαιξε με τον Πρισιμίτζη, τον έτερο, όχι. Παρενέβη και ο Καραμάνος, πάει στενασμένο, θα νικήσει τον αντιπαλό της Τέσσα. 13-15 και προσπαθεί να ξεσηκώσει και λίγο την ομάδα του. Φραγκίσκος. Έγινε το φάουλ από τον Ηλία, ο οποίος κράτησε και το χέρι του Κυρτάτου. Το μάτς επιστρέφει ο Ματζιαρίς στην θέση του Φραγκίσκου Πρισιμίτζη. Ενώ τώρα κάτι λένε μεταξύ τους οι δύο διαιτητές. Συνέχεια στο μάτς. Με τον Μποτόνι να παίρνει. Κοιτά το σούφιαξε λίγο χώρο, πήρε το τρίποντο ο Μποτόνις. Αστόχησε επιθετικό rebound όμως. Και φάουλ θα μιλάει πάνω στον Τζουβαρά. Ο Νερούτσος επιστρέφει για τα μανάρια. Πρισιμιτζής αναζητεί συμπαίκτη. Μποτόνης. Ματιάρης θα περάσει ωραία, βρήκε διάδρομο, κόπηκε όμως από τον Καραμάνο. Καβαθάς. Καραμάνος πάει με φόρα, κάνει λάθη και φάουλ. Ο Καραμάνος αναλαμβάνει δράση και ξεσηκώνει την ομάδα του. 15 όλα πλέον. Και έχει και την ευκαιρία με τη συμπληρωματική βολή να δώσει και πάλι το προβάδισμα στα μάναρια. Ναζαρέτος και Ντούφα τώρα στο μάτς. Έτοιμος για την βολή. Θα στοχίσει. Μπαίνει στη διεκδίκηση και κερδίζει ο Καραμάνος και θα γυρίσει ωραία. Δεν θα σκοράρει όμως την εξέλιξη της φάσης. Πρισιμιτζής μπερδεύεται εκεί με τον Λαζάρε. Το κλέβουν με τον Νερούτσο οι γηπεδούχοι. Και συνέχεια θα γίνει το φάουλ από τον Ματιάρη. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό τώρα στην πλευρά των Runner Gun. Φθηνό λάθος νωρίτερα από τους κόκκινους. Και αρχίζουν και χτίζουν ψυχολογία σιγά σιγά τα μανάρια. Καβαθάς σε ένα μακρινό δίποντο, η μπάλα στο σιδερό. Καραμάνος είναι εκεί για να γραπώσει την μπάλα ξανά αυτός. 17-15. Πρωταγωνιστής στις τρεις τελευταίες φάσεις ο Καραμάνος. Και στο σύν 2 πλέον οι γηπεδούχοι. Ντούφας. Ναζαρέτος θα πάρει. Λένεται από 2. Αστοχή, συνεχίζει ο ίδιος, επιμένει και σκοράρει τελικά. Για το 17-17.
Αλεξανδρίδης. Καραμάνος με χώρο, του αφήσανε το σούτ εδώ και τους τιμώρησε. 19-17, έγινε ζεστός ο Καραμάνος, μην πω και καυτός. Ντουπάς γίνει δυναμικά πάνω τον Ερούτσος. Χρυσιμιτζής έπαιξε με τον Λαζαρέτο. Γυρίζει εκείνος, κλείνουν τρεις παίκτες πάνω του, τον δυσκολεύουν εκεί στην εκτέλεση. Με τα αριστερό χέρι ο Χρυσιμιτζής δεν τελειώνει καλά. Καθαρίζουν την φάση μπλε και παίρνει ο Καραμάνος. Παραλίγο να κλέψει ο Μάτζιαρης. Καραμάνος μέχρι το τέλος. Τι κάνει, 21-17. Το ένα καλάθι μετά το άλλο, έρχονται διαχειρός Καραμάνου για τα μανάρια. Τα οποία το 17-17, το 15-15 με συγχωρείτε, έχουν φτάσει πλέον στο 21-17. Θα μειώσουν το ποτόνι. Εδώ τώρα η run and gun. 21-19. Και θα δεχτεί και την τεχνική ποινή ο Μποτόνης, ο οποίος συνέχισε να διαμαρτύρεται. Καλή εδώ με τους παίχτες των run and gun. Τώρα ο ρέφερι. Και στην άλλη πλευρά έχει στηθεί ήδη ο Αλεξανδρίδης για να εκτελέσει την βολή της εθνικής ποινής. Αστοχή. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά για να γίνει η επαναφορά των γηπεδούχων. Καραμάνος από κοντά, μέσα για αυτό. Σύνδυο πόντι στη στατιστική του Καραμάνου, ο οποίος έχει πάρει από το χεράκι τα γκρανμανάρια και τα οδηγεί. Μποτόνης, Ντούφας. Ωραία άμυνα εδώ. Και φεύγει στην άλλη πλευρά ο Γαβαθάς. Και θα βρει και την πάσα, θα την κάνει ασίστο ο Καραμάνος. Απίστευτα πράγματα, 25-19. Ο Καραμάνος δεν έχει σταματήσει να σκοράρει στην δεύτερη περίοδο. Μποτόνης θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, θα χάσουν ωστόσο οι run and gun. Και ποιος άλλος, ξανά αυτός. 27-19. Καραμάνος κάνει τρομερά πράγματα στο παρκέ και αναγκάζει τους run and gun να καλέσουν time out. Έξι πόντους έχουν πετύχει στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμή στα Γκραν Μανάρια και όλοι από τα χέρια του Καραμάνου, παρακαλώ. 27-19 το σκορ. Ένα επιμέρους 16-4 μέχρι στιγμή. Θα μειώσει ο Τούφας. Βρίσκει τη λύση επιτέλους για τους φιλοξενούμενους. 27-22. Αλεξανδρίδης θα απαντήσει όχι. Θα φαίνεται πάνω να περάσει εκτός ο Ντούφας. Και αυτός τώρα θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Πυροβοτώνης. Ύψωσε για τον Λαζαρέτο. Υπάρχει φάουλ από τον Ηλία. Ανέφεραν με τον Πρισιμιτζή και εκείνος άφησε γρήγορα στον Λαζαρέτ, ο οποίος προσπάθησε κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, αλλά δεν κατάφερε κάτι. Ηλίας τώρα. Δεν είναι καλή η πάσα του. Και στο μάτς περνάει ο Μπέλος τώρα για λογαριασμό των run and gun. Αποσύρεται ο Λαζαρέτος. Ο Αλεξανδρίδης πάει με φόρα προς τα μέσα, θα νικήσει τον Πρισιμιτζή, ο οποίος δεν μπορούσε να τον σταματήσει. 29-22. Στο σύν 7 τα μανάρια, 3.50 πριν πάμε στο ημίχρονο. Ντούφας
κλέψουν οι μπλε. Παπαχριστοδούλου κουβαλάει την μπάλα 2 εναντίον 2. Παπαχριστοδούλου πήγε στο δεξί layup. Τον δυσκόλεψε κιόλας εκεί στην εκτέλεση ο Πρισιμιτζής. Δουφάς. Φραγκίσκος Πρισιμιτζής και Μποτόνης. Έχει τον Γαβαθά μπροστά του. Θα πάει στον Ασμένα. Θα τον νικήσει κατά κράτος. Και θα κατεβάσει και το χέρι του Γαβαθάς. Βρίσκοντας αντικανονικά τον αντιπαλό του 29-24. Κυρία Γιάννη, μέσω τρίποδο του Μποτόνη. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Σκλήρος στο παρκέ. Παίρνει την θέση του Γαβαθά. Ετοιμάζεται τώρα σιγά σιγά για την βολή του. Θα την εκτελέσει εύστοχα επίσης 29-25. Πλησιάζουν στο μείον 4 πλέον η Run and Gun. Ηλίας άφησε τον Παπαχριστοδούλου. Σκληρός είδε το κόψιμο του Ηλία, δεν μπορούσε να του περάσει την πάσα. Δούφασε, θα κλέψει, όχι τελικά δεν θα κλέψει η Run and Gun. Αλεξάνδρης εκτελεί από μακριά και τώρα καθαρίζουν οι κόκκινοι. Μποτόνης. Έχουμε βήματα. Πειράστηκε εδώ και από την πτώση του Σκλήρου. Και έχασε την ισορροπία του ο παίκτης των Run and Gun. Αλεξανδρίδης. Σκληρός έχει βάλει στην πλάτη του τον Ντούφα. Ο Αλεξανδρίδης θα πάρει την εκτέλεση, μπαλά στο σίδερο. Ο Βαϊθυμίου είναι εκεί για να μαζέψει το rebound. Κρατάνε την επίθεση της μπλε. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάσα έξω, Αλεξανδρίδης πατάει γέρα, σηκώνεται για 3 και σημαδεύει σωστά. 32-25. Πρισιμιτζής. Αφήνει στον Μποτόνη. Γυρίζει το κορμί του από το ύψος των βολών. Ο Αναστάσης Πρισιμιτζής θα εκτελέσει. Για το 32-27. Παίρνουν το κέντρο τώρα οι γηπεδούχοι. Παπαχριστοδούλου, Σκληρός. Άφησε έξω στον Αλεξανδρίδη, θέλει να πάρει και αυτό το σουτ. Η εκτέλεση όμως δεν είναι όπως η άλλη νωρίτερα. Για να κάνει και τη σταυρωτή τρίπλα. Ο Μποτόνης μπερδεύτηκε αλλά δεν έχασαν την κατοχή της η κόκκινη. Ανάποδο λέει από το Πρισιμιτζή. Και έχει γίνει φάουλ από τον Ηλία, πρέπει να έχει γίνει αν πρόλαβα να δω σωστά. Ο Βρυσιμίτσης είναι τώρα στην γραμμή. Δεν θα βάλει την πρώτη. Έξω η δεύτερη, έξω και η δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από το ζευγάρι βολών. Παραμένει το 32-27. Τελευταίο 1,5 λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Ο Ηλίας έκλεισε γρήγορα η άμυνα των φιλοξενούμενων και ο Πρισιμιτζής μαζεύει. Και περνάει από τον Ηλία. Και συνεχίζει μόνος του. Θα πάει σε μια ατομική προσπάθεια. Δεν θα καταφέρει κάτι. Και ο Λιάκος αφήνει στον Παπα Ευσταθίου. Πίεση τώρα από τους Run and Gun. Καταφέρουν να τις σπάσουν οι γηπεδούχοι. Πέρασε η πάσα για τον Σκληρό, 12 δευτερόλεπτα. Παπαχριστοδούλου δεν σημαδεύει σωστά. Μποτόνης τώρα θέλει να τρέξει. Παίρνει στην άλλη πλευρά. Απλώς αντικανονικά το χέρι του και έχουμε επιθετικό φάουλ. Λέει και με τον ρεφ ο Μποτόνης για τη συγκεκριμένη φάση. Όπως και να έχει κατοχή, είναι για τα Γκραν Μανάρια. Παπαευσταθίου πάει από τα δεξιά, υψώνει και σημαδεύει σωστά με τη βοήθεια του ταμπλό. 34-27. Και είναι 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Από μία επίθεση λογικά για τις δύο ομάδες.
Ο Τόνις βλέπει τις επιλογές του. Πυροφραγκίσκος. Πάσα έξω, Αναστάσεις, Χρυσιμίτσης για τρεις. Όχι, ο Μπέλος είναι εκεί. Και συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Ηλία. Έχουν συμπληρωθεί όμως τα ομαδικά. Γι' αυτό έχουμε βολές. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Με τον Νερούτσο να επιστρέφει. Ενώ το ρολόι έχει σταματήσει τα 7 δευτερόλεπτα. Έξω η πρώτη βολή από τον Μπέλο. Θα μένει και η δεύτερη. Νέα κατοχή. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι όμως. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Σκληρός, προλαβαίνει το ρολόι χωρίς καλή ισορροπία. Δεν το βάζει. Φινάλι λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο. 34-27 δείχνει ο Φωτεινός Πινάκας. Είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος. Μόλις έγινε ένα μέτρα αντίστροφα το χρονόμετρο και πάλι εδώ στην Ζωφρία. Γκραν Μανάρια, Run and Gun, 34-27. Με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την πολύ καλή εμφάνιση του Καραμάνου, ο οποίος έκανε σχεδόν τα πάντα στην δεύτερη περίοδο για να προηγούνται πλέον με αυτό το προβάδισμα των 7 πόντων. Θα μειώσει όμως ο Ντουφάς. 34-29 πλέον. Μια φορά πέφτει στους 5. Γαβαθάς. Ο Παϊσταθίου. Σκληρός, σκληρός στην κορυφή. Δεν βρίσκει διάδρομο. Κερδίζει το φάουλ από τον Ντουφά. Έγινε επαναφορά, Αγαπαθάς αφήνει χέρι με χέρι στον Παπαϊσταθίου. Ρούτσος είδε το κόψιμο, δεν μπορείς όμως να υποδεχτεί καλά εκεί ο Παπαϊσταθίου. Λάθος επαναφορά εδώ από τους φιλοξενούμενους. Μποράκι μια κατοχή στα Μανάρια. Ο Μαζιάρης θα αποσυρθεί τώρα για να πάρει την θέση του ο Φραγκίσκος του Σιμιτζής. Θα κάνουν το λάθος όμως και οι γηπεδούχοι. Να στάσει του Σιμιτζής, φεύγει στην άλλη πλευρά, δεν μπορεί να τον πιάσει κανένας. 34-31. Ο Μεσταθίου πιέζεται ψηλά από τον Φραγκίσκο. Για Βαθάς του δώσε και πάλι. Είναι το screen. Σκληρός, θα πάρει το τρίποντο. Ο Σιμιτζής δεν καθαρίζει, ο Γαβαθάς όμως δεν μπορείς ούτε αυτός να πιάσει καλά την μπάλα. Και τώρα συνεχίζεται το μάτς με τον Μποτόνι. Ο Τόνις βρήκε το διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε. 34-33. Σε απόσταση αναπνοής πλέον η κόκκινη. Παπαχριστοδούλου, Παπαϊσταθίου. Κύριος Σκληρός, τη ζητάει ο Παπαχριστοδούλου. Έπαιξε τώρα με τον Ερούτσο, πάσα στην αδύνατη πλευρά. Γαβαθάς έχει μείνει ολομόναχος και εκτελεί για τρεις. 37-33, δεν είχε κανέναν γύρω του, σημάδευσε σωστά. Και στη συν 4 τώρα τα Μανάρια. Ο Σιμιτζής, πάσα για τον Λαζαρέτο. Βγαίνει αυτός από το χώρο δράσης του. Μετακλέψουν τελικά τα Μανάρια. 3 με 3 τώρα μπροστά. Παίρνει τα βήματα ο Γαβαθάς. Δεν θα σκοράρει. Παρόλο που βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και ξεσπάει ο Καμπούλης στον πάγκο. Μποτόνις. Έχει πρόσωπο στο καλάθι. Υψώνει, όχι καλά. Ντούφας είναι εκεί, μαζεύει στην πολυκοσμία και σκοράρει. 37-35. Παπαχριστοδούλου μένει ψηλά για να τον πιέσει ο
Free Simidis και τον δυσκολεύει κάπως εκεί στο κατέβασμα. Σκληρός. Από Χριστοδούλου. Περιμένει στη γωνία ο Γαβαθά. Σκληρός κρατάει. Τον βρήκε εκεί με τον αγώνα ο Free Simidis. Δίνει για τα χέρια οι δύο αντίπαλοι. Ευθυμίου, στο Ευσταθίου, με συγχωρείτε. Αστοχό το δίποντο από τον Σκληρό και τώρα Φραδικίσκος. Εκεί, Πρισιμιτζής και Σκληρός συγκρούστηκαν, βρέθηκαν στο παρκέ και οι δύο και έχουμε αντιαθλητικό φαουλ από τον παίχτη των γηπεδουχών. Να πάμε και σε μια διακοπή τώρα για time out. Δύο βολές τώρα για τον Πρισιμιτζή και η μπάλα είναι κεφάλι για τους run and gun. 37-35 το σκορ. Δεν θα αλλάξει μετά την πρώτη βολή. Δεν θα αλλάξει ούτε και μετά την δεύτερη. 14 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των κόκκινων. Ταγκίσκος Πρισιμιτζής. Πέρασε από τα δεξιά, δεν έφτασε μέχρι το καλάθι. Από Χριστοδούλου. Βλέπει τις επιλογές του, παίζει με τον Νερούτσο. Καραμάνος. Αλεξανδρίδης ξεφεύγει και πάει και μέχρι μέσα. Θα φτάσει μέχρι το lay-up. Σαν να του άνοιξαν χώρο εκεί για να φτάσει μέχρι το καλάθι. 39-35. Ντούφας. Βρήκε τον Πρισιμιτζή. Εκείνος εκτέλεσε κατευθείαν, βρήκε σίδερο. Τρέχει γρήγορα ο Παπαευσταθίου, επιστρέφει όμως η άμυνα των κόκκινων. Καραμάνος από κοντά δεν μπορεί. Κανονική άμυνα από τον Ντούφα. Και τώρα Μποτώνης. Θα πάρει το φάουλ, παίρνει και βγαίνει μπάλα. Λίγο έλειψε ένα σκοράρι κιόλας. Μποτώνης τώρα στην γραμμή. Έτοιμος για την, για τις δύο βολές του. Αυτό και στην πρώτη, 39-36. Τώρα. Ένα καλάθι χωρίς τις δύο ομάδες. Χριστοδούλου, πήρε ο Καραμάνος. Σηκώνει το βλέμμα του, ήρθε ο Λαζαρέτο, πάνω του πάει για βοήθεια και ο Ντούφας. Με ρίσκο εδώ η πάσα για τον Νερούτσο. Βρήκε ο Μποτώνης, όπως λένε οι ρέφεροι. Είναι παραφορά τώρα τα μανάρια από Παπαχριστοδούλου. Θέλει να πλησιάσει, δεν θα μπει πάλι στο καλάθι, δίνει να σκαμπλήσει την μπάλα, καταλήγει στον Αλεξανδρίδη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, έκλεψαν ωστόσο τελικά οι κόκκινοι. Παραγκίσκος άφησε στον Αναστάση και αυτός θα φτάσει μέχρι το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Ρούτσο, ο οποίος θα βάζει εκεί με τον Αλεξανδρίδη. Η ένταση έχει αρχίσει και ανεβαίνει σιγά σιγά στο μάτς. Είναι και λογικό όσο φτάνουμε και προς το τέλος. Οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη και αυτό θα βγει και στο παρκέ. 39-39 τώρα το σκορ. Μπαίνει και η βολή. 39-40 πλέον μπροστά και πάλι η runner gun μετά από ώρα. Αλεξανδρίδης σηκώνεται για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι.
Μια μακρινή πάστα του Μποτόνη, πάρα πολύ δυνατή, δεν μπορούσε να προλάβει εκεί ο Πρισιμιτζής. Αλεξανδρίδης. Πήγε στα δεξιά ο Παπαϊσταθίου. Άφησε και πάλι στον Αλεξανδρίδη. Αυτός δεν θα σημαδεύει σωστά. Και η μπάλα τώρα στα χέρια του Ντούφα. Μποτόνης θα το πάρει από το πλάι. Μπάλα στο σίδερο. Τελευταία 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Παπαχριστοδούλου βγαίνει αρκετά μέτρα. Παπαϊσταθίου. Άφησε στο πλάι. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Παπαχριστοδούλου. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Χαμηλά από τον Κυρτάτο. Δεν μετράει ό,τι έγινε στην εξέλιξη της φάσης. Θα επαναφέρουν έτσι από το πλάι τα γκραν μαναριά. Ενώ στο μάτς θα περάσει τώρα ο Τζουβαράς. Άστοχο το τρίποντο. Και τώρα Μποτόνης. Κουτσούζε για τον Πρισιμιτζή. Υπάρχει φάουλ. Και επιστρέφει στο μάτς Καραμπουλάς για λογαριασμό των γηπεδούχων. Μποτόνης αστοχή. Πρισιμιτζής. Πάδεψε εκεί το μακρινό rebound. Πήγε και στην επίθεση μόνος του. Καραμάνος τώρα τρέχει. Καραμάνος φεύγει στην άλλη πλευρά. Και σταματάει με φάουλο ο Φραγκίσκος Πρισιμιτζής. Διαμαρτυρήθηκαν εκεί για αντιαθλητικό φαουλ τα μανάρια. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, συνέχεια με Παπαχριστοδούλου. Καραμπούλας. Τον κλείνει καλά ο Μποτόνης, πήρε ο Παπαχριστοδούλου. Θα κοπεί τελικά από τον Κυρτάτο, θα κερδίσει το φαουλ ωστόσο στην αρχή της φάσης. Και έτσι θα οδηγηθεί τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας για δύο ελευθερές βολές, ενώ αυτό ήταν και το πέμπτο ομαδικό των Run and Gun. Έστωση η πρώτη. Τώρα από τις δύο εύστοχες βολές των γηπεδούχων και έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς μετά το time out των φιλοξενούμενων. Μποτόνης μπαίνει με φόρα. Χρησιμοποιεί εκεί τη δύναμή του και θα τελειώσει τελικά με την δεύτερη ευκαιρία του την φάση για το 41-42. Από Ευσταθίου. Στέκεται στον αέρα, κράτησε την ισορροπία του, δεν βρήκε όμως το καλάθι και συνέχεια υπάρχει φάουλ πάνω στον Ελιάκο. Σε πρώτη από τον Ελιάκο, 42 όλα. Στο σίδερο η δεύτερη. Και είναι εκεί για να καθαρίσει την φάση ο Τζουβάρας. Πρισιμιτζής. Μποτόνι στην περιφέρεια. Θέλει να παίξει με τον Πρισιμιτζή, ο οποίος έχει τραβήξει τον Παπαχριστοδούλου μαζί του. Τρίγμα για φάουλ τώρα. Το έχει κάνει ο Παπαϊσταθίου. Oh.
Αλλαγή τώρα για τα μανάρια. Ο Σκλήρος επιστρέφει στην θέση του Παπα Ευσταθίου. Δεν σημαδεύει σωστά στην πρώτη βολή ο Πρισιμίτζης. Θα μπει τελικά η δεύτερη. 42-43. Βαχτσοδούλου. Πρισιμίτζηδες εκεί έπεσαν πάνω του. Προσποίηση από τον Καραμπούλα και καλάθι στη συνέχεια. Δίνει για αυτό, σπάζει το λιθαράκι του. 44-43. Ο Τόνης. 1,5 λεπτό ακόμα στην περίοδο. Ο Τόνης κρατάει, παίζει κοντά στον Λιάκο. Σηκώνεται μετά από τρίπλα. Την μπάλα στον αέρα, διεκδικήσιμη. Καραμένος, Καραμάνος μπαίνει δυναμικά και φεύγει στον ευνηδιασμό. Παραλίγο να του φύγει η μπάλα, δυσκολεύτηκε και στο τελείωμα. Καθαρή άμυνα κιόλας από τον Πρισιμιτζή, ο οποίος τώρα κουβαλάει για την επίθεση των Αναμερικάν. Θα βρεθεί στο παρκέ ο Σκλήρος, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Και πάλι αλλαγές για τις δύο ομάδες, ο Μπέλος από τη μία και ο Νερούτσος από την άλλη. Πατούν τώρα παρκέ. Ο Βαχτσοδούλου, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. 44-43, υπερθυμίζω το σκορ. Στο σύνενα τα μανάρια. Φραγκίσκος. Φραγκίσκος Πρισιμίτζης. Τον λέω Φραγκίσκο γιατί έχουμε και τον Αναστάση Πρισιμίτζη τώρα που έχει την μπάλα στα χέρια του. Μποτώνης. Τζουβάρας για δύο. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει το 0. Όχι. Συγχωρείτε, δεν πρόλαβα να δω τι αριθμό έδειξε ο ρέφερι. Όντως το φάουλ έχει γίνει στον Τζουβάρα. Τον το μόνο σίγουρο. Και αυτός είναι τώρα στημένος στην γραμμή των βολών. Πετάει την ευκαιρία τώρα να δώσει το προβάδισμα στους run and gun. Μπορεί όμως να ισοφαρίσει με την δεύτερη. Και θα το κάνει κιόλας. 44-44. 27 δευτερόλεπτα, θα μείνει και κάποια δευτερόλεπτα για μια νέα επίθεση στην συνέχεια. Ο Παχτσοδούλου. Μένει μπροστά του ο Φραγκίσκος. 7 δευτερόλεπτα η πάσα μπέρδεψε και τον Καραμάνο, πέρασε κάτω από τα πόδια του. Και τώρα μια επίθεση 11 δευτερόλεπτων για τους κόκκινους. Τρέχει γρήγορα ο Μποτώνης. 6 δευτερόλεπτα, ψάχνει χώρο, βρήκε και την πάσα Τζουβάρας. 3 δευτερόλεπτα, 2 θα πάρει το τρίποντο, βρίσκει σίδερο. Φινά λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. 44-44 δείχνει ο Φωτεινός πίνακας. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος εδώ στο Βιώστο Τζοφριάς. Απόλυτη ισορροπία στο μάτς, 44-44. Πρισιμίτζης χάνει την ευκαιρία του να δώσει το προβάδισμα στους run and gun. Και τώρα Παπα Ευσταθίου. Πήρε ο Παπα Χριστόδουλου. Σκώνεται για δύο. Δεν παίρνει το καλάθι. Πρισιμίτζης όμως δεν μπορεί να προστατέψει την μπάλα. Παραμένει στην επίθεση στα μανάρια. Πάλι Σκλήρος. Λιάκος με χώρο. Δεν θα βρει το τρίποντο. Επιθετικό rebound από τον Παπα Ευσταθίου. Ναι, ευκαιρία έτσι για τα μανάρια. Ναι, ο τρίποντο αστοχο και αυτό. Παραμένουν όμως σε θέση επίθεσης οι γηπεδούχοι. Και τελικά θα σκοράρουν. Επέμειναν και δικαιώθηκαν. 46-44. Πρισιμιτζής.
έφυγε από την πίεση. Παίζει με τον Λαζαρέτο. Δεν μπορεί εκείνος να πάρει την μπάλα καλά. Αναγκάζεται να κάνει και το φάουλ στην συνέχεια. Πάνω στον Νερούτσο. Σκληρός. Παίρνει τα βήματα ο Νερούτσος, βρήκε την πάσα. Τρίποντο τώρα εύστοχο από τον Παπαευσταθίου, μεγάλο σουτ. 49-44. Και πάλι στο συν 5 τα Γκραν Μαναριά. Με ένα δικό τους 5-0 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Σιμιτζής προσπίτε, Λιάκος μένει μπροστά τους, θα το πάρει τελικά με πίεση, κάνει airball. Θέλησε να απαντήσει εδώ ο Πρεσιμιτζής, δεν ήταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Και τώρα έχουμε νέα πρόσωπα στις πεντάδες και των δύο ομάδων. Ηλίας από την για τους γηπεδούχους και από την άλλη έχουμε Ντούφα και Μπέλο στην πεντάδα των Run and Gun. Σκληρός. Θα γυρίσει ωραία, στέκεται στον αέρα, σημαδεύει σωστά, 51-44. Ντούφας άφησε τον Μποτόνι. Περιμένει στην γωνία τώρα. Θα πάρει το φαουλ από τον Σκληρό. Ντούφας για τρεις. Όχι. Ο Μεφταθίου με χώρο μπροστά του για να τρέξει. Κόβει την τελετή πάσα τελευταία στιγμή ο Μποτόνις και κρατούν. Όχι, δεν κρατούν τελικά βιαστικά. Καθώς ο Ντούφας πάτησε εκτός. Πανέφερε ο Παπαευσταθίου. Τα γερά σηκώνει το Σκληρός και πάλι ο ίδιος. 53-44. Ένα σερί 9-0 πλέον τρέχουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν μπει πιο συγκεντρωμένα στην τέταρτη περίοδο. Και παίρνουν έτσι μια απόσταση 9 από τον Μποτόνις. Μάζεψε το rebound από το δικό του αστοχο σουτ. Θα βάλει εκεί με αρκετούς αντιπάλους. Θα μαζέψει ξανά. Θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Ηλία πρέπει να έχει γίνει, ο οποίος βρέθηκε και στο παρκέ. Έξω πρώτη βολή. Δεύτερη, 53-45. Το Παπαευσταθίου. Πάσα έξω για τον Σκληρό. Θα πάρει το τρίποντο αυτή τη φορά. Ντούφας είναι εκεί για να μαζέψει και αφήνει στον Μποτόνι. Οργανωμένη επίθεση τώρα η Run and Gun. Μποτόνις έχει μείνει με τον Λιάκο. Άπλησε αντικανονικά το χέρι του εκείνος. Το παραδέχεται κιόλας ο παίκτης των γηπεδούχων ότι έχει κάνει το φάουλ. Και έχουμε τώρα νέες βολές και πάλι για τον Μποτόνι. Τα 3-46.
Αναστασίου τώρα. Σκληρός. Ο Παϊσταθίου με πλάτη. Θέλα βγάλει έξω. Ο Παχιστοδούλου. Πήρε ο Καραμάνος. Μπερδεύτηκαν εκεί με τον Παϊσταθίου. Ποτώνης τώρα. Ποτώνης συνεχίζει μόνος του. Θα στέξει στο σούτ και μάζεψε ο Παπαχριστοδούλου. Φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Και θα φτάσει και μέχρι το δεξί lay-up. 55-46. Πήγαν σε μια γρήγορη επίθεση εδώ η run and gun. Και υπάρχει φάουλ τώρα πάνω στον Πρισινιτζή. Μια βολή η οποία σπαταλιέται από τους κόκκινους, θα μπει η δεύτερη για το 55-47. Σκληρός, δεν κάνει καλή πρώτη υποδοχή. Μαζεύει στην συνέχεια. Καραμάνος δεν μπορεί να γυρίσει, δεν το επιτρέπει ο Ντούφας, ο οποίος τώρα θα πάρει για να βγάλει στην επίθεση την ομάδα του. Και θα γίνει και νέο φάουλ από τον Καραμάνο. Αυτή την φορά είναι το πέμπτο για τους γηπεδούχους, τώρα το αντιλήφθηκε ο Καραμάνος ότι στέλνει στην γραμμή τον αντίπαλό του. Γι' αυτό και είδατε και την αντίδρασή του. Θα χάσει και αυτό στην πρώτη. Επανάληψη της βολής. Θα την βάλει τώρα αυτή την φορά. 55-48. Και 55-49. Πήρε και πάλι από τον Σκληρό. Ακόμη ένα κλέψιμο από τους run and gun. Πρισιμιτζής. Παρενεύει όμως εκεί ο Παπαχριστοδούλου και διορθώνει. Ευκαιρία για να χτυπήσουν τώρα τα μανάρια. Όχι. Την σπαταλέει όμως ο Νερούτσος. Πρισιμιτζής. Καραμάνος θα του πάρει την παλιά τα χέρια. Θα δεχτεί και το φάουλο από τον Πρισιμιτζή. Ένα λάθος μετά από το άλλο και στις δύο πλευρές. Και τους δένους τελικά βγήκε ο Καραμάνος και τα γκραν μανάρια εδώ. Δεύτερο ομαδικό πλέον για τους run and gun. 5-2 τα ομαδικά, 4-32 πριν το τέλος. Συνέχεια με Παπαχριστοδούλου. Σκληρός Αλεξανδρίδης, παίρνει το τρίποντο. Τουφάς, πάει από τα δεξιά. Κλείνεται, ψάχνει κάποια επιλογή. Και έχουμε τελικά 5-4 λεπτά, χωρίς τριπλάγια από τον Τουφά. Δεν συγκεφτεί καλά εδώ, δεν ενέργησε επίσης καλά όπως τον Ελανερικάν. Τελευταία 4 λεπτά τώρα στο μάτς. Κρατούν την διαφορά των 6 πόντων στα χέρια του στα μανάρια. Αλεξανδρίδης τα αριστερά. Καστή πάσα, αλλά έχουμε και 3 δευτερόλεπτα από τον Καραμάνο. Την διακοπή τώρα για time out. Επανέφερε ο Βελός. Καραμάνος εκεί έκλεψε. Κράτησε την ισορροπία του, κράτησε και την παλιά του Οριών. Νερούτσος από το πλάι, ο Παπαϊστάθιου δεν μπορεί.
Μποτόνης, πρέπει να συγκεντρωθούν οι run and gun. Αν θέλουν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο, Μποτόνης θα τα κάνει όλα μόνος του. 55-51. Ο Βαϊσταθίου. Ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Ερουτσό. Έχει μείνει με τον Λαζαρέτο εκείνος πάνω του. Δυστυχώς ο Μάτς χάλασε. Ας το έχεις στην βολή του. Ο Καραμπούλας. Μοιραστήκαν τεχνικές ποινές, μοιραστήκαν οι αποβολές. Βασικά η αποβολή ο Μποτόνης είναι αυτός που θα αποβληθεί. Και τώρα περιμένουμε να πέρασε εκτός για να συνεχίσει το παιχνίδι. Πενήντα έξι, 51. Τρία λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Διεκδικήσιμη η μπάλα. Ένα τρίποδο του Καραμάνου. Λίγο με τελειώσει ο χρόνος. Και τώρα παίρνει ο Μπέλος. Ενθυμίζω στο 56-51 το σκορ. Μαντιάρης για τρεις. Αστοχό το σουτ. Τώρα Αλεξανδρίδης. Θα περάσει ο Παπαευσταθίου, σκοράρει κιόλας. 58-51. Στο σύννεφτα πλέον οι γηπεδούχοι. Που μπορεί να γίνει και συν 8. Αν ευστοχίσει τη βολή του Παπαευσταθίου. Θα κάνει airball. Και συνέχεια ντουφα. Θα πάρει αυτό το σούτ από την γωνία, ευστοχή. 58-54. Καραμάνος από το πλάι μέσα. Απαντάει με ένα δίποντο, 60-54. 1-50 τώρα στο ρολόι. Μέσα στο νέο τρίποντο από τον Τζουβάρα. Ο Αισταθίου. Αλεξανδρίδης. Στα αριστερά. Πάει προς τα μέσα καθώς βρήκε χώρο σκληρός. Θα φτάσει μέχρι το lay-up, 62-54. Βάρας. Θα πάρει νέο σουτ από μακριά. Ούτε τώρα θα σημαδεύει σωστά. Παίρνουμε στο τελευταίο λεπτό. Σκληρός, πάει γρήγορα. Κόντρα και στον Μπέλο. Και τώρα Πρισιμιτζής. Δεν μπορεί με τα αριστερό. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Πιέζεται. Κατοχή. Είναι για τα μανάρια. Δευτερόλεπτα για την επίθεση των μπλε. Κύριο Καραμάνος. Του ύψος ο σκληρός, ωραία, πέφτει για την άμυνα του Ντούφα και σκοράρε. Για το 64-54 και κάπου εδώ νομίζω πως
όπως η γηπεδούχη είναι αγκαλιά με την νίκη, 38 δευτερόλεπτα ακόμα. 65-54 το σκορ. Σκληρός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 67-54. Νίκη λοιπόν για τα Grand Manaria. Θα τελειώσουν αίτητα την φάση των ομίλων. Να, από την άλλη οι Runner Gun θα πάρουν τη δεύτερη θέση, καθώς θα γνωρίσουν σήμερα την πρώτη τους ήττα στο Basketball Cup. Τρεις ημιτζείς. Πάλι κάτι λέει εκεί, κάτι λένε μεταξύ τους οι παίκτες. Βάζει την βολή, 67-55. Μέσα και η δεύτερη, 67-56. Φινάλ λοιπόν στο μάτς, νίκη για τα Καρμανάρια, θα επικρατήσουμε 67-56 επί τον Run and Gun. Τρέχει εδώ ο Πρισιμιτζής, θα βάλει το καλάθι. 67-58 τελικά. Και έτσι τελειώνει το παιχνίδι.